Αναμφισβήτητο ο ρόλο τη επιχειρηματικότητα γυναικών στον αγροτουρισμό, καθώ πολλαπλά είναι τα ωφέλη που προκύπτουν από αυτήν τόσο για τη γυναίκα που δραστηριοποιείται στο χώρο, όσο και για τον τομέα αυτό καθ' αυτό, αλλά και την κοινωνική και οικονομική συνοχή τη περιοχή συνολικότερα. Η γυναίκα μπορεί, η γυναίκα έχει τη δύναμη, οι γυναίκε τη ενδοχώρα έχουν πολλέ γνώσει που δεν πρέπει να ξεχαστούν, που πρέπει να τι μεταλαμπαδεύσουν στους νεότερους και να φέρουν ένα δεύτερο εισόδημα στις, ε, στην οικογένειά τους. Οι μάλλον για την επιχειρηματικότητα των γυναικών δεν είναι εύκολο να τις βρούμε. Χρειάζεται λίγο μεγαλύτερη έμφαση σε πιο καινοτόμες δράσεις ή εν πάση περιπτώσει στην προσαρμογή πιο Συνηθισμένων δράσεων σε πιο καινοτόμε εφαρμογέ. Η ενθάρρυνση βεβαίω τη γυναικεία επιχειρηματικότητα στον αγροτουρισμό δεν αποτελεί μια εύκολη υπόθεση. Σύναντα δυσκολίε και εμπόδια, τα οποία και πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη στο σχεδιασμό πολιτικών και κατ' επέκταση προγραμμάτων ενίσχυση τη γυναικεία επιχειρηματικότητα. Υπάρχουν έτσι τρει παράγοντε που αυτή τη στιγμή δυσκολεύουν την γυναικεία επιχειρηματικότητα, όπω είναι η έλλειψη έτσι επενδύσεων πάνω στο κομμάτι, τα θέματα κουλτούρας και κάποια ταμπού που υπάρχουν στο κοινωνικό σύνολο. Διαπιστώνουμε λοιπόν μια σειρά από λόγου που επιβάλλουν τη στήριξη της επιχειρηματικότητα. Αυτή η προσπάθεια πιστεύω θα έχει και συνέχεια και θα φέρει και, και τα αποτελέσματα που προσδοκούν και οι διοργανωτέ αλλά και το Πανεπιστήμιο και η Περιφέρεια στην περιοχή. Άρα λοιπόν, η γυναίκα έχει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά για να γίνει η καλύτερη επιχειρηματία. Το τρίτο εργαστήριο Επιχειρηματικότητα Γυναικών Αγροτουρισμού, στο πλαίσιο των δράσεων προώθηση τη ισότητα των φύλων στην περιφέρεια Κρήτη, έχει ω κύριο στόχο να καταρτήσει γυναίκε επιχειρηματίε τι βασικέ αρχέ λειτουργία αγροτουριστικών μονάδων και επιχειρήσεων. Στο εργαστήριο παρουσιάστηκαν βασικά θέματα οργάνωση και ανάπτυξη αγροτουριστικών επιχειρήσεων και οι καλέ πρακτικέ επιχειρηματικότητα.